Αξιότιμη κύριε Δήμαρχη, τοπικές αρχές, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες της πόλης μας, αλλά και όσοι είστε φιλοξενούμενοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας μουσική βραδιά, η οποία έχει τίτλο, είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα σαλονικιό συνθέτη, τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Τίτλο έχει «Οι ελεύθεροι και ωραίοι». Η συναυλία αποτελεί την αρχή μιας αγαστής συνεργασίας η οποία πρόκειται να ξεκινήσει από εδώ και πέρα, ήδη ξεκίνησε από προχθές, μαζί με τους ορίζοντες της πόλης μας, δηλαδή το κέντρο πρόληψης από εξαρτιογόνες ουσίες και σύνθημά μας στην αφίσα που πολλοί θέλατε στα μέσα ενημέρωσης ήταν πως ο πολιτισμός και η νεολαία μπορούν. Μπορούν μαζί ενάντια στη μάστιγα των ναρκωτικών. Επίτηδες διαλέξαμε τη σημερινή ημέρα γιατί είναι η παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Πολιτισμός λοιπόν από τη μία μαζί με τα τραγούδια, τις μελωδίες του Σταύρου Κουγιουμτζή. Νεολαία από την άλλη, καθώς στη σκηνή θα δείτε να έρχονται πάνω από 50 νέοι και νέες της ενορίας Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα μας γεμίσουν με τις μελωδίες τους. Η συγκεκριμένη, χοροδία αλλά και η ορχήστρα νέων μαζί με την παιδική χοροδία η οποία σήμερα δεν είναι μαζί μας αποτελούν γέννημα, θρέμα του τότε πανοσιολογιωτάτου και ενήν σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρεβενών, όταν αυτός ήταν υπεύθυνος, προϊστάμενος της συγκεκριμένης ενορίας και επίσης και του μαέστρου αυτής, του κυρίου Χρυσόστομου Σταμούλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ελάχιστα πράγματα από τα πολλά που μπορεί να πει κανείς για τη χοροδία. Πολλά CD, πολλές συναυλίες στο εσωτερικό σίγουρα, στο εξωτερικό επίσης, Κωνσταντινούπολη, Κύπρο, Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία, πάμπολες συνεργασίες με όλους τους γνωστούς Έλληνες συνθέτες, Μίκη Θοδωράκη, Μαρκόπουλο, Κουγιουμτζή, αλλά και άλλους πολλούς, με όλους γνωστούς συντελεστές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη μουσική σκηνή της Ελλάδος, Γιώργο Νταλάρα, Μητσιά, Μελίνα Κανά. Σήμερα απόψε έχουμε το Γεράσιμο Ανδρεάτου μαζί μας, αλλά ταυτόχρονα στοχεύει και στους νέους καλλιτέχνες. Γι' αυτό και σήμερα επιλέξαμε το σχήμα να έχει και δικούς μας ανθρώπους. Μαζί με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο θα τραγουδήσουν δύο ντόπιοι, η Στέλλα Παπαλάμπρου, τον Νίκος Ματθαίου και δύο γείτονες, ο Μανώλης Κατσιμανώλης και η Κωνσταντίνα Τεντόγλου. Απαραίτητη η προϋπόθεση είναι να ευχαριστήσουμε εκ μέρους της Μητροπόλεως για την υποστήριξη, λόγω της υποστήριξής τους, την αντιπεριφέρειά μας, αλλά και τη δημοτική μας αρχή. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σημερινή συναυλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώνω ότι επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Μετρόπολης για τη συμπαράσταση, όπως επίσης και το Οδείο Γρεβενών, το Λίκνο. Καλούμε τώρα τον πρόεδρο των Οριζόντων, τον κύριο Μάνθο Αδάμου, να μας πει δύο κουβέντες και αμέσως μετά ξεκινήσουμε τη συναυλία μας. Γεια σας. 25 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, είναι μία αφορμή για να σκεφτούμε τους νέους ανθρώπους που είναι βυθισμένοι στον κόσμο εξαρτήσεων και ζουν αποκομμένοι από τους υπόλοιπους. Ποια είναι τα αίτια της εξάρτησής τους και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς για να τα ανατρέψουμε, δηλαδή να κάνουμε την πρόληψη.
Το κέντρο πρόληψης ορείνοντας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών εδώ και 15 χρόνια εργάζει για την πρόληψη ενημερώνοντας, ευαισθητοποιώντας, εκπαιδεύοντας γονείς, εκπαιδευτικούς, εφήβους, συλλόγους και δημιουργούμε κοινωνικά δίκτυα απέναντι στην εξάρτηση. Φέτος έχουμε τη χαρά για πρώτη φορά να συνεργαστούμε με την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών και στο σημείο αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών, κύριο Δαβίδ, για τη σημερινή προσφορά του προς τον κόσμο και ιδιαίτερα στους νέους των Γρεβενών. Την προσφορά για τη συναυλία αυτή που όλοι περιμένουμε να απολαύσουμε. Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Στον χιόνι, τη θέση σε παπλώνει
Τόσο ιδιαίτερη ημέρα, φορτισμένη για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το γεγονός ότι είναι η μέρα κατά των ναρκωτικών. Και νομίζω ότι το μόνο ναρκωτικό που μας χρειάζεται σήμερα είναι η αγάπη. Όλα τα άλλα διαλύουν αυτήν την αγάπη. Το δεύτερο, ότι είναι η μέρα της γιορτής του Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτη Ρεβενών, κυρίου Δαβίδ. Θα μου επιτρέψει ο ίδιος, θα μου επιτρέψετε και εσείς να πω του παπά μας. Του παπά μας. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το 1991, η φιλία είναι μεγαλύτερη. Φέτος φτάσαμε τα 24 χρόνια μοιρασμένοι, άλλοι εδώ και άλλοι εκεί. Αυτό το τραγούδι συνηθίζαμε πάντα να το χαρίζουμε στους ανθρώπους που φεύγανε. Τώρα που θα φύγεις, πάρε μαζί σου και τον Χριστό. Το χαρίζουμε λοιπόν την καρδιά μας όλοι, που είμαστε στη σκηνή, αλλά και το Συμβούλιο, όλη η ενορία, το Αγιάννη, στον δεσπότη μας.
Θεός να τον έχει καλά, όλους να μας έχει καλά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε, να μας δυναμώνει για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τούνελ το σκοτεινό, το πολύτροπο. Είπαμε πριν για τα ναρκωτικά, υπάρχουν και άλλα ναρκωτικά, πολιτική χιλιαδιό, τα οποία κάθε μέρα μας καταδυναστεύουν και μας διαλύουν. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε απόψε να δείτε αυτή τη συναυλία. Καλή ακρόαση.